Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα το άλλο θέμα που έχει να μας ήρθε ξαφνικά από την Τουρκία, γιατί οι Τούρκοι αυτά δεν τα αφήνουν έτσι. Δηλαδή, όταν βγαίνανε και λέγανε Ορντογάν, δηλαδή, καιρό τώρα, αυτά τα περί γαλάζιας πατρίδας, σου λέει, καλά τα λέω εγώ, αυτά πρέπει να τα κάνω και συνείδηση του κόσμου. Σωστά. Ποιος είναι ο πιο εύκολος, ο πιο εύπλαστος τρόπος να τα πάρεις αυτά, σχόλια. Να τα κάνεις σελίδες σε σχολικό βιβλίο, να γράψεις τα κείμενα, να βάλεις τους χάρτες και να αρχίζεις από τις μικρές ηλικίες να τα διδάσκεις και στα παιδιά. Και αυτά λοιπόν αρχίζουν και τυπώνονται στα τουρκικά σχολικά βιβλία. Για να αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον γνωστό διεθνολόγο. Καλή σας ημέρα, κύριε Δεσποτόπουλε. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα. Να ένα πρώτο σχόλιο. Το πιτσιρικά στο λιμάνι όλα τα λεφτά, έτσι. Ήταν στεναχωρημένο το παιδί, δυστυχώς σου λέει να ξανανοίξουν τα σχολεία. Του ήρθε εκείνη την ώρα, λέει, η σκέψη. Εκείνη την ώρα που καθόταν, του ήρθε αυτό. Είναι τα παιδιά υπέροχα μόνο. Ειλικρινής όμως, έχουν έτσι. Μια αγνότητα έτσι και μια ειλικρίνεια. Λοιπόν, για πάμε τώρα εδώ στο θέμα μας. Αυτά λοιπόν τα αγνά παιδιά στην Τουρκία θα αρχίσουν να μαθαίνουν. Λέτε κάτι γιατί δεν ακούγεστε. Η γειτονική μας χώρα. Μ' ακούτε? Τώρα σας ακούμε, μάλιστα. Είναι κρίμα που στη γειτονική μας χώρα δηλητηριάζουν τα παιδιά αυτά με τα εθνικιστικά αφηγήματα. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί μπορεί αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο ως ενήλικες να κληθούν να διαχειριστούν μία προσπάθεια επίλυση ενός ζητήματος. Όσο υπάρχουν αυτές οι προσεγγίσεις εκ μέρους της Τουρκίας, όσο δηλαδή δηλητηριάζεται με φαντασιώσεις η κοινή γνώμη και κυρίως τα νέα παιδιά, τόσο πιο μακριά θα είναι οποιαδήποτε λύση. Διότι ξέρετε, στο μυαλό του μέσου Τούρκου πια έχει αποτυπωθεί το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας σαν μία πραγματικότητα, ούτε καν σαν μία διεκδίκηση. Σαν ένα γεγονός. Και αυτό οριοθετεί πάρα πολύ δύσκολα οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης της μιας πραγματικής διαφοράς που έχουμε με την Άγκυρα, που είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδας. Σπρώχνει τα πράγματα δηλαδή πολύ μακριά. Ναι. Πάντως δεν είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ότι θα βάλουν μια σελίδα σε ένα βιβλίο με ένα χάρτη και θα λένε η γαλάζια πετρίδα αυτό είναι, τελείωσε. Μέσα από αυτή την ιστορία δικαιολογούν και τις στάσεις τους σε όλα τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν και εμάς, έτσι, που είναι και αγκάθια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για παράδειγμα, το ότι δεν είναι συμβαλόμενο μέρος στη σύμβαση του ΕΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Βέβαια. Παράδειγμα το φέρνω. Και εξηγούν τους λόγους για αυτό, έτσι, να το πούμε. Δηλαδή, δικαιολογούν στους μικρούς μαθητές για ποιο λόγο δεν είναι μέσα στο δίκαιο της θάλασσας. Ναι, γίνεται μια πλήση εγκεφάλου. Πραγματικά γίνεται μια πλήση εγκεφάλου, η οποία ξέρετε είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, διότι στις μικρές ηλικίες διαμορφώνεις άποψη και συνείδηση που δύσκολα αλλάζει στην ελληνική ζωή. Το ξέρουμε αυτό από τα παιδαγωγικά. Λοιπόν, οποιαδήποτε λύση αύριο μεθαύριο θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί όταν η κοινή γνώμη στην γειτονική χώρα θα έχει εμποτιστεί με τα αφηγήματα αυτά, ώστε να μην είναι κάποια διεκδίκηση, παρανοϊκή αλλά διεκδίκηση, αλλά σαν να είναι μια πραγματικότητα, η οποία μάλιστα θα βασίζεται δήθεν στο διεθνές δίκαιο. Ναι. Δηλαδή, προκειμένου να εξυπηρετήσουν το αφήγημά τους στο εσωτερικό, αλλά και το εξωτερικό, οι γείτονές μας, έχουν φτάσει σε σημείο να δημιουργούν τέτοιου είδους αφηγήματα και να κάνουν σε μικρά παιδιά μαθήματα διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, τι να εξηγήσει τώρα σε ένα παιδί 7 ή 10 χρονών για τη σύμβαση του. Πάντως, συγγνώμη, αν βλέπει αυτόν τον χάρτη, το παιδί θα καταλαβαίνει ότι πολλά ελληνικά νησιά ανήκουν στην Τουρκία. Τουλάχιστον με μια πρώτη ματιά, μόλις το βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι τα σύνορα είναι εκεί. Οπότε λες, μέχρι εκείνη η πατρίδα μου, έτσι. Ναι. Άρα και τα ελληνικά νησιά είναι υποκατοχή. Αποτυπώνεται μια επίπλαστη πραγματικότητα και η οποία γίνεται συνείδηση, γίνεται κτήμα. Και αυτό δεν ξεριζώνεται εύκολα μετά. Ναι, απλά το θέμα όμως, ξέρετε, κύριε Δεσποτόπουλε, το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα ραντεβού που επίκειται ανάμεσα στον Ταγί Περντογάν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά τι εξυπηρετούν τώρα και πόσο μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τη συνάντηση? Κάτε, μπορούν. Μπορούν και θα σας πω γιατί. Για παράδειγμα, κατά καιρούς δημιουργούμε επιτροπές με τη γειτονική χώρα, ώστε να κοιτάμε λίγο τα βιβλία και στις δύο χώρες και να είμαστε σίγουροι ότι δεν περιέχουν εθνικιστικά θέματα. Εμείς βέβαια δεν έχουμε τέτοια ζητήματα εδώ. Τέτοια θέματα δεν τα βάζουμε
στα σχολικά μας εγχειρίδια, για όνομα του Θεού. Λειτουργεί, πολλές φορές λειτουργεί, έχει λειτουργήσει στο παρελθόν, μπορεί να λειτουργήσει και τώρα, και ακριβώς η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι δηλωτική του πόσο ανάγκη έχουμε να τα μεταφέρουμε και να τα εξηγούμε αυτά στους γειτονές μας. Ναι, αλλά από το ένα χέρι έχουμε, την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, από το άλλο χέρι έχουμε τα σχολικά βιβλία που έχουν ένα τελείως διαφορετικό νόημα, έτσι, από την ελληνοτουρκική φιλία που όλοι προσδοκούμε να έχουμε. Βεβαίως. Γι' αυτό και εμείς προωθούμε προς την κατεύθυνση του να διορθώνονται αυτά, το οποίο δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Υπάρχει μια κατάσταση στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια κατάσταση όπου έχουμε το 25% του εκλογικού σώματος να ψηφίζει εθνικιστικά. Έχουμε μια κυβέρνηση, μην ξεχνάμε, που βασίζει την ύπαρξή της σε ένα δεκανίκι εθνικιστικό. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Είναι πραγματικότητες. Δεν δικαιολογεί βέβαια το να διαστρεβλώνει στην ιστορία, αλλά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να προσπαθούμε εμείς από την πλευρά μας να πιέζουμε, ώστε τα πράγματα να κινούνται προς μια άλλη κατεύθυνση. Μάλιστα. Το να είμαστε απόντες από τη συζήτηση δεν βοηθάει. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Πολύ σωστό. Στο πλαίσιο της συνεργασίας που προσπαθούμε να χτίσουμε, ξέρω ότι η κυρία Ζεταμακρή, η υφυπουργός παιδείας η δική μας, πήγε αρκετές φορές στην Κωνσταντινούπολη και έχει διευθετήσει ώστε πρώτο Θεό στη νέα χρονιά να μην καθυστερήσει ο διορισμός των εκπαιδευτικών μας στα μειονοτικά σχολεία στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Που είχαμε πάντα προβλήματα καθυστερήσεων από την τουρκική πλευρά της έγκρισης των δασκάλων και φτάναμε Δεκέμβριο-Ιανουάριο, γιατί πολλές φορές λόγω της καθυστέρησης αυτής δεν είχαμε καθηγητές και δασκάλους σε μειονοτικά σχολεία. Σε τέτοια λοιπόν θέματα χαμηλής πολιτικής δεν έχουμε να χάσουμε κάτι να συζητάμε με την Τουρκία. Ναι, εντάξει, αλλά βάζουν συνέχεια αγκάθια όμως προσχώματα στη συζήτηση. Είχαμε πολλοί ροές και την ίδια στιγμή είχαμε σε ένα Σαββατοκύριακο 60.000 Τούρκους επισκέπτες, τουρίστες με βίζα, με χρήματα. Αυτά είναι καλό να γίνονται. Να φέρνουν κοντά τους δύο λαούς. Εμείς θα συνεχίσουμε με επιμονή στο δρόμο της ηρεμίας, της προσπάθειας. Είστε κατανοητός, κύριε Δεσποτόπουλε. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Μάλιστα. Οι δύο λαοί μια χαρά έχουν τον τρόπο να έρχονται κοντά και το έχουν δείξει και με αυτό το παράδειγμα που είπατε. Οι πολιτικές καμιά φορά είναι λίγο παράξενες. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή ανάσταση. Το Υπουργείο Παιδείας και για τον Πιτσιρικά να καθυστερήσει για το σχολείο του την έναρξη. Εντάξει, για μια μέρα. Θα το πούμε. Να τελειώσει η σχολική χρονιά νωρίτερα. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Λοιπόν, καλή ανάσταση. Να είστε καλά.